Η ερώτηση είναι απλήστατη για όλοι εμεί που ανησυχούμε για την εξέλιξη αυτή του πολέμου και είμαστε πολλά εκατομμύρια που ανησυχούμε μετά την ιδιαχθή τρομοκρατική επίθεση τη Χαμά. Η Χαμά έχει ένα δίκτυο, το λένε μετρό τη Γάζα, 300 χιλιόμετρα υπόγειε σύραγγε. Αχαρτογράφητο. Που, με αχαρτογράφητο. Μετά. Το 21 έκανε την πρώτη επέμβαση ο Ισραηλινό στρατό και κατέστρεψε κάπου 100 χιλιόμετρα. Από τότε όμω αυτά τα 100 χιλιόμετρα ουσιαστικά ξαναφτιάχτηκαν, ξανακατασκευάστηκαν. Λέγεται ότι οι 222 όμοιροι είναι σκορπισμένοι σε αυτό το δίκτυο. Άρα, λοιπόν, πρακτικά, μπαίνει ο Ισραηλινός στρατός με μπουλντόζες, με εξκαφείς, με τάνξ και τα λοιπά. Πώς μπορεί να αποτραπεί, καταρχήν, ο κίνδυνος αφανισμού ε, σφαγής των ομήρων, μην ξεχνάμε ότι από αυτούς είναι πολλά παιδιά, πολλοί ηλικιωμένοι και πολλοί ξένοι υπήκοοι, και δεύτερον, Πώ μπορεί ο στρατό να μπει σε, αυτής της, σε αυτό το μετρό των το, το, τρομοκρατών και να ε, κερδίσει ή να εξαλείψει ε, την Χαμά, Κύριε Ψήλο, είναι η απάντηση του μεσου εκατομμυρίου δολαρίων αυτό. Γιατί ούτε οι Ισραηλοί ακόμα έχουν κατασταλάξει πώ ακριβώ θα γίνει. Καταρχήν αυτό που είπε ο κύριο Καλέτσο έχει απόλυτα δίκιο. Έχει ξεκινήσει με του βομβαρδισμού. Η πρώτη φάση, είναι τρει οι φάσει όπω λένε οι Ισραηλοί. Η πρώτη φάση είναι περίπου το μισό τώρα. Δηλαδή, βομβαρδισμού, εξαλείφωμε, ξέρω εγώ, διάφορε περιοχέ κ.ο.κ. Λοιπόν, θα ακολουθήσει ε, η ολοκλήρωση τη πρώτη φάση που θα είναι να μπουν μέσα στη Γάζα τα άρματα, θα μπουν, όχι μέσα στην πόλη. Θα περισπίξουν περιμετρικά, με, περιμετρικά κλπ. Θα ελέγχουν διάφορου κόμβου και ούτω καθεξής. Και το πεζικό, βασικά το πεζικό θα δράσει μέσα στι πόλει. Ε, αυτό είναι η πρώτη φάση. Θα πούμε τα δεύτερη και την τρίτη φάση. Αλλά να απαντήσω το ερώτημα του κ. Ψήλου. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι Ισραηλοί, όπω το σχεδιάζουν, ε, κάνουν επιχειρήσει τώρα και προσπαθούν να βρουν πληροφορίε που ακριβώ ε, είναι πώ κατευθύνονται, πού είναι οι όμεροι. Η μεγάλη του αγωνία είναι οι όμεροι. Δυστυχώ δεν είναι αισιόδοξοι ότι μπορούν να του ελευθερώσουν όλου. Μακάρι να του ελευθερώσουν όλου. Αλλά όπως φαίνεται, αυτή θα είναι η τελευταία σπίδα της ΧΑΜΑΣ προκειμένου να γλιτώσουν τα ψηλά στελέχη της ΧΑΜΑΣ, ηγετικά στελέχη της ΧΑΜΑΣ. Εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιήσουν πολλές μεθοδολογίες. Μία από αυτές είναι ρομποτικά μηχανήματα με κάμερες και ούτω κατεξής. Βέβαια, η ΧΑΜΑΣ δεν είναι ε, τωρινή. Έχουν, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να αμήνονται, γνωρίζουν πώς να κάνουν παγιδεύσεις, ιδίως σε τούνελ μέσα ό,τι πρέπει ας πούμε για αυτούς. Εδώ παγιδεύουν έξω. Ε, θα χρησιμοποιήσουν διάφορα, διάφορα ε, εκρηκτικά ε, παγιδεύσεις και το καθεξής για να δυσκολέψουν το έργο. Στρατηγέ, το θέμα, ε, γιατί είδαμε και την Κυριακή, υπήρξε μια... Δεν ξέρω πώ να τη χαρακτηρίσω. Ένα ατύχημα. Έτσι τουλάχιστον χαρακτηρίστηκε, γιατί έφυγε ο Βίδα από το άρμα το Ισραηλινό και χτύπησε μέσα σε Αιγυπτιακό έδαφο yeah. και τραυμάτισε, αν δεν κάνω λάθο, 6 ή yeah. 7. 6, 6, 6, 6 στρατιώτε. Ε, το, το πρώτο ερώτημα είναι προ τα πού θα κατευθυνθεί ο κύριο όγκο των δυνάμεων, στο βορρά. Στο βορρά, στο βορρά. Τότε γιατί κάνουν επιχειρήσει στον Νότο. Δεν κάνουν, κάνουν επιχειρήσει, κοιτάξτε, ε, για να ελέγχουν την κατάσταση στη Ράφα. Διότι yeah. η Ράφα. Ε, είναι το πέρασμα. Έτσι. Το πέρασμα και λοιπά. Εκεί, δούμε το χάρτη, η τελευταία πόλη είναι η Ράφα κάτω. Mm. Και από εκεί έχουμε την κυρία είσοδο προ ε, το Σινά, Αίγυπτο. Λοιπόν, το Ισραήλ έχει τα άρματα και λοιπά εκεί για να ελέγχει. Διότι μπορεί να πει: Έγινε εγώ, ανοίγω τι πόρτε. Ή μου ξεφύγανε, δεν κατάλαβα και φύγανε. Λοιπόν, θα ήταν ευχή, σα διακόπτω στρατηγία, αλλά θα ήταν ευχή έργο για το Ισραήλ τουλάχιστον τα δύο εκατομμύρια τη Γάζα ή το ένα εκατομμύριο που έχει συγκεντρωθεί στη Ράφα να, στην περάσει, να περάσει, στην Αίγυπτο. Το, το. το θέμα είναι ότι ο Σisi και η Αίγυπτο είναι δυνατόν να θέλουν ένα εκατομμύριο προβλήματα. Όχι ψυχέ μόνο, αλλά και προβλήματα για αυτού μέσα στο Σφινάκι. Φα... φα που που μπορούν δημιουργεί. να μείνουν. φαντάζομαι ότι δεν θέλουν γιατί η ιστορία έχει διδάξει. Έχει, δηλαδή, στην Ιορδανία δημιουργήθηκαν προβλήματα. Ο Λίβανο καταστράφηκε επί τη ουσία. Και είναι λογικό. Μετά είναι, είναι, είναι λογικό. Όσο και αν ας πούμε, ανθρωπιστικά λέμε κρίμα αυτοί οι άνθρωποι, διότι αυτοί υποφέρουν περισσότερο. Όχι, Χαμά. Η Χαμά είναι ταγμένη. Αλόπητη, όχι, είναι ταγμένη. Στο Θεό, άμα σκοτωθώ, θα γίνω Σιαχίν. Θα πάω στον Παράδεισο. Έτσι πιστεύουν. Αυτοί λοιπόν είναι τα μεγάλα θύματα τη υπόθεση του Παλαιστινιακού. Δεν το θέλει η Αίγυπτο. Υπήρχε ένα σχέδιο, έγινε μια πρόταση στην Αίγυπτο, γιατί στο Σινά και ιδίω στη βόρεια ανατολική πλευρά του Σινά δρά μια τζιχαντιστική οργάνωση, ένα κομμάτι του, του Άισι που λέγεται Επαρχία του Σινά. Έτσι ονομάζονται. Και ο Αιγυπτιακό στρατό κάθε μέρα σε πόλεμο αυτού. Είπανε να τα βάλουν εκεί και να κάνουν ένα τείχο και λίγο να προστατευτεί και η Αίγυπτο. Δεν το θέλει η Αίγυπτο. Διότι σου λέει τίποτε δεν μπορεί να του προφυλάξει. Ε, Όπω πολύ σωστά άκουσα, άκουσα προηγουμένω, είπατε ότι ο μεγαλύτερο, ε, ε, η Αίγυπτο έχει ένα 40 με 45% αδελφού μουσουλμάνου. Εδώ να πούμε κάτι. Ότι όλε οι τζιχαντιστικέ οργανώσει του κόσμου, οι εξτρεμιστικέ και οι προέρχονται από τη μεγάλη μήτρα που λέγεται αδελφοί μουσουλμάνοι. Όλε, όλε. Άρα λοιπόν αυτή, και άμα δούμε και την διακήρυξη του 1988 τη Χαμά, παραπέμπει κατευθείαν από αυτά τα, τα ιδεολογία των αδελφών μουσουλμάνων. Σου λέει, θα βάλω τόσου ανθρώπου μέσα εδώ. Ε, εγώ ε, διατηρώ την, με, με πυγμή την εξουσία, διότι άμα τα αναλάβουν οι αδελφοί μουσουλμάνοι, θυμάμαστε την περίπτωση Μόρση, που βγήκε, ξέλεγε από τον Αιγυπτιακό λαό. Φοβάται, δεν θέλει. Που ήταν μια λύση, γιατί η Γάζα είναι μια φυλακή πραγματικά και υποφέρουν πρώτα οι Παλαιστίνοι και φυσικά και οι γειτονέ του, οι Ισραηλοί κ.ο.κ. Και, και είναι μια πηγή, δηλαδή ένα εκτροφείο τζιχαντιστών εκεί. Ε, δεν το δέχτηκε. Έστω και με αυτή τη μορφή. Ε, η Ορδανία δεν το δέχεται πάλι. Yeah. Θυμάμαστε το μαύρο Σεπτέμβριο τη δεκαετία yeah. του 70, όπου ο βασιλιά Χωσέιν, ο πατέρα του Αμπτάλα, τον κυνηγήσανε και σώθηκε σε μια ελληνική εκκλησία. Yeah. Λοιπόν, Στη Μάνταμπα. Λοιπόν, ε, τον, τον, έκ, τον έκρυψε, πολλοί λένε κάτω από το ράσο, άλλοι σε μια κρύπτη κλπ. Γι' αυτό η Ορδανία δίνει στους όλου του μοναχού του Πατριαρχείου δίνει η Ορδανική η υπηκότητα. υπηκότητα. Λοιπόν, και, το, και, και χρήμα. Έτσι, να το αν, αν πάμε Άρα, καθαρά... Άρα λοιπόν δεν του θέλει ναι. κανένα για, για το Λίβανο που είπατε προηγουμένω, το ίδιο πράγμα. Ε, ο Λίβανο καταστράφηκε, καταστράφηκε Το επιστρέφει το την Το ερώτημα είναι απλό. Αυτοί οι άνθρωποι, τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνοι που ζουν στη Γάζα και τα άλλα περίπου 2-2,5 που ζουν στη, δύο, δυτική, δύο στη δυτική όχθη. Και άλλα 3-4 στη διασπορά. Και στη διασπορά μπορεί να είναι και παραπάνω. συνολικά 10 εκατομμύρια Παλαιστίνοι έχουν το δικαίωμα να έχουν πατρίδα. Σαφώς. Έχουν το δικαίωμα να έχουν κράτο στο οποίο να ζουν ελεύθερα και να μην ζουν υπο, υποκατοχή. Γιατί σήμερα, εγώ νομίζω ότι ανεξάρτητα ποιο έχει δίκιο ή άδικο και ανεξάρτητα αν υπάρχει δράση και αντίδραση, αυτή τη στιγμή έχουμε κατοχή. Και το βασικό θέμα του παλαιστινιακού λαού είναι η κατοχή, όχι μόνο στη Γάζα, που είναι υποτίθεται Απ' έξω και δεν, είναι, δεν μπαίνουν μέσα στη Δυτική Όχθη. Έτσι. Έχω πάει πάρα πολλέ φορέ και στη Ραμάλα και στη Τζενίν ε, και στι άλλε πόλει τη Δυτική Όχθη, σε διάφορε αποστολέ ε, στη διάρκεια τη ε, καριέρα. Και είδα ότι και εκεί οι άνθρωποι ζουν με το φόβο. Ναι. Ζουν με το φόβο ότι ο, ο ο οποιοδήποτε Ισραηλινό στρατιώτη, αν φωνάξει κάποιο, αν διαμαρτυρηθεί, αν, αν πετάξει μία πέτρα ένα παιδί. Κινδυνεύει να πεθάνει. Ήδη έχουμε κάπου 90 νεκρούς στην Δυτική Όχθη ναι, τις τελευταίες μέρες. Άρα λοιπόν το ερώτημα είναι, και αυτό είναι το βασικό, πώς μπορεί αυτό το θέμα να τελειώσει. Μπορεί να τελειώσει με τον αφανισμό της Γάζας, μπορεί να τελειώσει αν 2,3 εκατομμύρια μεταφερθούν στην Αίγυπτο. Πώ μπορεί να τελειώσει αυτό, ρωτάνε όλοι. Ναι, ακριβώ. Έχετε τα απόλυτα δίκιο. Είναι ένα ε, πολύ σοβαρό ερώτημα. Εγώ είμαι απεσιόδοξο. Βλέπω δεν τελειώνει το θέμα. Ακόμα και τη δημιουργία των δύο κρατών που δυστυχώ ο Αραφάτ δεν το δέχτηκε στη, ε, στη, στη, στη συνάντηση εκεί στο Ντέιτον με τον, ε, με τον ε, Χουντ Μπαράκ και τον Κλίντον, που ήταν η μεγάλη ευκαιρία <σταλείγε> για μένα το δεν, δεν το δέχτηκε ο Αραφάτ ή δεν το δέχτηκε ο Μουμπάρακ. Ο Μουμπάρακ. Το έχουμε πει νομίζω. Ε, το τηλέφωνο που έκανε ο Αραφάτ ήταν στο Μομπάρακ. Και φυσικά. Ναι. Η, η, εκεί, η, εκεί η το μικρό αραβική άνοιξη. Ναι, ακριβώ. Και θα είχαμε. είχαμε ακριβώ. Αυτό το πρόβλημα. Θα είχαμε, θα είχαμε, θα είχαμε, θα είχαμε ε, Παλαιστινιακό κράτο. Έστω και με μια α πούμε μορφή. Πάλι σα το ερώτημα αυτό που είπε ο κύριο Ψήλου. Συμφωνώ απόλυτα. Το μεγάλο έγκλημα έγινε από τη Δύση, από τη δυτική κοινότητα. Ο λαό αυτό έπρεπε να είχε κράτο. Γιατί? Διότι θα είχαμε μια. Μπορεί να είχαμε προβλήματα, αλλά θα ήταν μια πιο ελαφριά κατάσταση. Δεν θα γινόταν αυτό που έγινε στη Γάζα, που είναι, επαναλαμβάνω, ένα εκτροφείο τζιχαντιστών. Και γιατί γίνεται αυτό. Γίνεται διότι επεμβαίνει θρησκεία. Πριν πω αυτό, επιτρέψτε να σας πω τι είπε ο Χέρτζ το 1897, όταν ο, ο δημιουργός του, του Λοιπόν, δημοσιογράφο, ε, δημοσιογράφος. Το διαβάσω ακριβώς για να μην υπάρχει παρεξήγηση. Λέει ο Χέρτζ τότε, είχε γράψει. Για λογαριασμό της Ευρώπης θα φτιάξουμε εκεί κάτω Έναν προμαχώνα απέναντι στην Ασία. Θα είμαστε μια προωθημένη προφυλακή του πολιτισμού απέναντι στην βαρβαρότητα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε γιατί έγινε, γιατί μετά με την, με την ε, δήλωση Μπάλφουρ λέει ότι η Αγγλία συμφωνεί να δημιουργηθεί εβραϊκό κράτο εκεί. Και να πάω και σε αυτό το οποίο πραγματικά ε, 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 εγώ το σημείωσα γιατί. Ε, δύο θέματα. Θα σα πω το σύνθημα τη Χαμά ποιο είναι και να σα πω τι είπε. Ο Μπέρτο Έκο για, το, για, τη, για τη θρησκεία. Λοιπόν, ακούστε το σύνθημα τη Χαμά. Ο Θεό είναι ο στόχο. Ο προφήτη είναι το πρότυπο. Το Κοράνι είναι το σύνταγμα. Η τζιχάν, ο ιερό πόλεμο, είναι η οδό τη και ο θάνατο στο όνομα του Θεού, η ψηλότερη επιθυμία. Άρα να πεθάνω. Και φτάνει λοιπόν και λέει: Στόχο τη οργάνωση. Πολύ σημαντικό αυτό. Να σηκώσουμε το λάβαρο του Θεού σε κάθε γωνιά τη Παλαιστίνη και να εξαφανίσουμε το σιωνιστικό μόρφωμα. Προσέξτε, αυτή είναι η ιδεολογία δεν έχει αλλάξει από τότε. Και κάθε άλλο. Εδώ είναι το, θα καταλάβουν πολλά πράγματα. Λαϊκό Παλαιστινιακό κράτο που μπορεί να ιδρυθεί, μιλάμε για το 1988. Το Παλαιστινιακό κράτο, η έγινε το 2003 με τη συμφωνία του Όσλο. Και να το αντικαταστήσουμε με Ισλαμικό Χαλιφάτο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, τι λένε, Το σιωνιστικό μόρφωμα πρέπει να εξαφανιστεί. Παλαιστινιακή Αρχή όπω είναι τώρα δεν το δεχόμαστε. Μόνο με Χαλιφάτο. Γι' αυτό το 2007. Το 2007 έγινε εμφύλιο πόλεμο Στην, ναι. στη Γάζα η Φατάχα. Η Φατάχα εξακολουθούσε να σπάθηκε και στράφηκε, δεν υπάρχει πλέον η Και να πούμε και κάτι άλλο, δεν το ξέρω ο κόσμο. Η Χαμά ανέλαβε την εξουσία στη Γάζα, ιδίω στη Γάζα, με ελεύθερε εκλογέ το 2006. Την ναι. ψηφίσανε και βγήκε. Ναι, εντάξει, στρατηγία. Ήταν α, άλλη η Χαμά. Ήταν α, άλλη η Χαμά και δεύτερον, όταν ο άλλο πεινάει και του τάζει λαγού με πετραχίλια, θα σε ψηφίσει. Το 96, όχι το 2006. Είναι ο λαϊκισμός. Το θέμα όμω είναι, να συνεχίσω την ερώτηση που έκανε ο κύριο Ψήλο. Εγώ δεν βλέπω λύση. Γιατί? γιατί από τη μία υπάρχει ο Ισλαμοφασισμό, γιατί αυτά που αναφέρατε. Οي, ο, ο, Σ第三, ο, excel, giorno, θα, ο, ο λιγότερο συνηθισμένο είναι Ισλαμοφασισμό, δεν μπορεί κάποιο να πει κάτι άλλο. Από την άλλη υπάρχει πολύ μεγάλο ακραίο κομμάτι το οποίο κυβερνά αυτή τη στιγμή στο Ισραήλ. Γιατί δεν ξέρω. Και αυτό πληρώσανε. Αργά, ναι. Την αλαζονία και την εποχή. Αν το... κάνει κουμάντο ο Νετανιάχου ή όχι το... στο Ισραήλ, πώ μπορεί να βρεθεί. Και δεύτερον, με τον τρόπο που σκέφτονται, μπορούν να νικηθούν στο πεδίο τη μάχη. Η, 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 η... χαμά. Ναι. Όχι, θα κόψει 10 κεφάλια, θα φυτρώσουν 15. Λοιπόν, είναι το... αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει δηλαδή, αν δημιουργηθούν τα δύο κράτη αυτά, τα οποία εγώ είμαι υπέρ τη λύση αυτή, θα πρέπει να περάσουν δύο γενιέ, 40-50 χρόνια. Να ζήσουν με μια έτσι κατάσταση με αυτό να μπορέσουν να φύγει το μίσο που έχουν μεταξύ του. Το μίσο φεύγει όταν πεθάνει αυτό ο οποίο το έχει μέσα του. Εδώ, στρατηγέ μου, με του Τούρκου και με του Οθωμανού, μάλλον εμεί, έχουν περάσει 200 χρόνια. <laughs> και, <laughs> ακόμα... και ακόμα βλέπουμε του Τούρκου και οι Τούρκοι, όχι όλοι βέβαια, ω εχθρού. Ε, το ερώτημα είναι το εξή. Επίση, ο... αν μου επιτρέπει, Μιχάλη, αυτό που λε, ε, λέγεται, στρατηγέ, ότι το 2006 στον πόλεμο κάθε κηδεία δημιούργησε, ή το 2014, κάθε κηδεία δημιούργησε έναν τζιχαντιστή. Συμφωνώ απόλυτα. Συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι η λύση αυτή να τους, Λέω να τους εξαφανίσουμε. Δεν εξαφανίζεται. Πρέπει να βρεθεί ένας ηγέτης, ο οποίος αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι μπορεί να είναι ο Μαρουάν Μπαργκούτη, που είναι φυλακή, mm. και λένε από ό,τι διαβάζω και λοιπάκι, ότι δεν έχουν φυλακή περισσότερο Ισραηλινοί για να μην Α, φθαρεί ναι. από αυτέ τι διαμάχε κλπ. ώστε να είναι ο επόμενο αρχηγό. Γιατί ο Μωράν Μπαρκούτη, λέω εγώ, το οποίο το γνώρισα όταν ήμουν κάτω στο Ισραήλ, ε, από ένα τυχαίο περιστατικό. Λοιπόν, και μάλιστα εκτιμάει πάρα πολύ του Έλληνε και όταν έγινε μια διαδήλωση εδώ στο Σύνταγμα κλπ. έστειλε μήνυμα. Έστειλε μήνυμα ο Μωράν Μπαρκούτη εδώ στην Ελλάδα. Ε, λέει, ζήτω οι, φίλοι, οι, οι, οι τέτοιοι, τα αδέρφια μας οι Έλληνες και λοιπά. Ο Μαρουάν Παρκούτη θεωρείται ήρωας του Παλαιστινικού λαού και του αγώνα των Παλαιστινίων ο Μαρουάν Μπαργούτη θα μπορούσε να συνενώσει τα ακραία στοιχεία με τα μετριοπαθή στοιχεία που υπάρχουν στην Δυτική Όχθη. Άρα, στα μου έρχεσαι στα λόγια μου, γιατί εγώ στο κύριο άρθρο τη Ναυτεμπορική σήμερα που το υπογράφω, λέω Ζητείτε Παλαιστίνιο Μαντέλα. Το διάβασα. Λοιπόν, <laughs> ζητείτε <laughs> Παλαιστίνιο. Δηλαδή, αν δεν βρεθεί ένα άνθρωπο ο οποίο να συνενώσει όλε τι πτέρυγε. Και ίσω ο Μπαργούτη, ο οποίο όπω λέτε είναι πραγματικά εξαιρετική προσωπικότητα, είναι ο μόνο που νομίζω Εκτό από τον Ταχλάν, ο Νταχλάν, υπάρχει ο στο, στο, λέγαμε, στο, Κατάρ, στο Κατάρ. Αλλά νομίζω ότι αν δεν υπάρξει αυτό, το, αυτός ο άνθρωπος, δεν πρόκειται να βρεθώ για τη λύση. Και ήδη, ήδη έχει αρχίσει και κουβεντιάζεται μια λύση. Έτσι. Διάβασα στο Foreign Affairs, στο αμερικάνικο περιοδικό, που έχει σχέση και με το αμερικάνικο State Department, ότι πρέπει να βρούμε μια λύση τύπου Κωσόβου. Όπως το Κόσοβο, ουσιαστικά, μετά το, τους βομβαρδισμούς του 1999 και την απεγκλωβισμό από τη Σερβία, μπόρεσε μια, σε μια πορεία με κοιανόκρανους, με ειρηνευτική αποστολή να σταθεί στα πόδια του, έτσι και μόνο έτσι μπορεί να βρεθεί ε, μια ε, λύση. Αλλά επαναλαμβάνω, αν δεν βρεθεί Μαντέλα, αν δεν βρεθεί άνθρωπος, πολύ σωστά όπως ο Μαντέλα, που ήταν στη φυλακή επί 25 ολόκληρα χρόνια και μετά ηγήθηκε της Νέας Νότιας Αφρικής, αν δεν υπάρξει ένας Παλαιστίνιος Μαντέλα, λύση δεν πρόκειται να υπάρξει και κυρίω δεν πρόκειται να σταματήσουμε να έχουμε αυτέ τι. Αυτό το φόβο. Εγώ αυτό το και το, το, πρόκειται πρόκειται. Και το αίμα που έχουν και οι δύο πλευρέ. Ακριβώ. Και, και, και εμεί τώρα ζούμε και στην Ευρώπη. Μιλάω με διάφορου συναδέλφου στην Ευρώπη, σε πρωτεύουσε και μου λένε ζούμε με το φόβο τρομοκρατικών επιθέσεων. Ποιο μπορεί να αποκλείσει ότι διάφοροι παρανοϊκοί τζιχαντιστέ δεν θα κάνουν ε, επιθέσεις επιθέσει εγκληματικέ όπω είχαμε στο παρελθόν, με την Ατότσα και με διάφορα άλλα <σομίως> στην Ισπανία. <σομίως> Στρατηγέ, το... να έρθουμε λίγο όμω και στο επιχειρησιακό κομμάτι, γιατί ναι. νομίζω ότι είναι, είναι, να, είναι πολύ Να πω τι δύο επόμενε φάσει. Ναι, θα, να, θα ήθελα π... να μα δώσετε ένα, ένα, Όχι χρονοδιάγραμμα, χρονοδιάγραμμα, φαντάζομαι δεν, δεν υπάρχει. Εκτιμήσει κάνουμε δεν ξέρω, κύριε Καλέ, Δεν το ξέρουν ότι ήδη δεν θα γίνει. Δεν το ακριβώ τι θα γίνει. Αλλά έχοντα ω γνώμονα. Αφού θα μα πείτε αυτό, και θέλω επίση να μα τονίσετε. Έχοντα ω γνώμονα ότι μέσα σε μια νύχτα χάθηκαν κοντά 500 ψυχέ από του βομβαρδισμού. Μόνο από του βομβαρδισμού και αυτέ τι περιφερειακέ επιδρόμες που κάνει το Ισραήλ. Τι μπορεί να περιμένει η ανθρωπότητα, δηλαδή, αν γίνει αυτό που λένε, τι θα γίνει εκεί πέρα. Κύριε Καλέτσιο, ο πόλεμο είναι πόνο και αίμα. Έχετε, ξέρετε, κάνα πόλεμο soft έτσι εκεί, να, αυτό με γαλατική ευγένεια να συνομιλούμε και να λέμε εντάξει, σκότωσε ένα, σκότωσε ένα, να τα βρούμε τώρα κλπ. Ναι, Εδώ αυτό υπάρχει... Είναι όμως να... απάντηση στι δηλώσει των πολιτικών να αποφύγουμε το αιματοκύλισμα στου αμάχου. Αυτά είναι αυτά τα αυτό... πράγματα. Είναι περί διαγραμμάτων, <χει> περί διαγραμμάτων <χει> ευχές. Ναι, ακριβώ. Εγώ βρέθηκα σε δύο πολέμου και, στο... και, στη Βοσνία και κάτω στο... στο, Ισραήλ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Είναι ένα ευχολόγιο. Πώ λένε οι παπάτες, ξέρω εγώ, να κάνετε εκείνο ευλογημένοι να ευλογημένο, είστε κλπ. Που... Δεν, δε, δεν μπορεί να συμβούν έτσι. Πρέπει να είμαστε ρεαλιστέ. Ποια είναι η ρεαλιστική λύση, η ρεαλιστική λύση είναι να ρίξουν νερό στο κρασί και οι δύο. Δηλαδή το Ισραήλ θα πρέπει να αποσύρει κάποιου οικισμού που έχει στη Δυτική Όχθη. Λοιπόν, διότι το σχέδιο Τραμπ, το οποίο έχω αρθρογραφίσει κιόλα, ε, ήταν ένα σχέδιο το οποίο νομίζω θα, θα, θα πετύχει. Αλλά άμα το δείτε, ήταν σαν το, σαν το τυρί αυτό το, με τι τρύπε μέσα. Λοιπόν, το όπου, ελβετικό τυρί. Ναι, το ελβετικό τυρί, όπου κάνανε οι Ισραηλοί με τον Τραμπ εκεί, λέγανε να περνάει από κάτω η Παλαιστίνη, από πάνω οι Ισραηλοί, το αντίστροφο κλπ. Να μην ενώνονται οι δρόμοι. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να πούμε ότι αυτοί οι οικισμοί, ορισμένοι από αυτού, οι οικισμοί θα πρέπει να θα πρέπει να φύγουν οπωσδήποτε. Διότι οι Ισραηλοί δυστυχώ έχουν αυτό. Η θρησκεία είναι και για του δύο, θα σα πω για τη θρησκεία. Πιστεύουν ότι αυτά είναι θεόσταλτα. Η χαλάλα που πιστεύει ο Σμόντριτ, αυτό ο, ο ακραίο που έχει στο Ισραήλ, λέει ότι πρέπει να εφαρμόσουμε αυτό το, 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 το δόγμα τη χαλάλα που προβλέπει η Τωρά, που σημαίνει ότι αυτή η γη, λέει, είναι καθαρά εβραϊκή. Γιατί λέει, είναι θεόσταλτα. Μα θέλει ο Θεό. Άρα δεν έχουν θέση με τέτοιοι οι Άραβε εκεί. Λοιπόν, από την άλλη μεριά. Τι λέει η Χαμά, να εξαφανίσουμε κάθε σιωριστικό μόρφωμα. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει, όπω είπαμε πολύ στα ένα κάποιο ηγέτη που να είναι αποδεκτό και από τι δύο πλευρέ, να μπορέσουμε να κάνουμε ένα κράτο, να μπορέσει να ελέγξει αυτού και να γίνουν υποχωρήσει. Δηλαδή οι ακραίοι οικισμοί, κάποιοι που είναι πιο μέσα από τη ραμάλα, τι θέλει εκεί. Εγώ του ρώτησα γιατί έχει τη συγκεκριμένο εκεί, ξέρετε τι μου είπανε. Λέει, άμα διαβάσει την τώρα, εκεί λέει, ξέρω εγώ, λέω ένα παράδειγμα το είναι ακριβώ ναι, έτσι. Ναι. Η, η Ρούθ λέει, σταμάτησε και κοιμήθηκε. Λέει. Και λοιπόν, την έχει μετά από 2.0 χρόνια θα, θα Είς την πάρει εσύ. Ή στον κολάν. Λοιπόν, ή στον κολάν πάλι, τον κολάν είναι ανοίξει τη Συρία. Καθαρά. Και πριν από Κατε, 10 χρόνια δεκαπέντε. Κατεκτημένο 15, είναι. κατοικημένο. Κατεκτημένο. Κολάν... Κατεκτημένο, ναι. Και κατοικημένο έχουν κάνει εκπληκτικά το έχουν κάνει τον Κουλάν, ήταν ένα έρημος τόπος. Έχω πάει πολλές φορές τον Κουλάν. Έχουν αμπελόνες, έχουν φρούτα κλπ. επειδή έχουμε μόλις τέσσερα με 5 λεπτά ακόμα μέχρι το τέλος, θα ήθελα να μας δώσετε ένα σχεδιάγραμμα, αν είναι εύκολο, επιχειρησιακό. Ε, σύμφωνα με αυτά που λένε οι Ισραηλοί και τα είπε και ο Γκαλάν, ο Υπουργό Άμυνα, α πούμε, έδωσε μια συνέντευξη. Εκεί θα στηριχτούμε, διότι δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία, δεν ξέρω, δεν είμαστε ούτε πράκτορα μυθεύεται, δεν έχουμε κάνουμε. Εκτιμήσει κάνουμε και επειδή ξέρω την περιοχή, λέω τι μπορεί να γίνει. Ε, το Ισραήλ υπάρχει πίσω να, να αντιμετωπίσει ένα αντιμέτωπο αγώνα. Ένα στο βορρά, με τη Σχεσμολάχ, άμα πάρει την εντολή, ε, θα κάνουν εκτός, ε, αν έχουν αψημαχίε μόνο και μόνο να διατηρούν ένα μέρο του Ισραηλινού στρατού εκεί πάνω. Τελείω διαφορετικό τοπίο, είναι σαν τα Τζομέρκα, σαν τα, αυτό και τα Ζαγοροχώρια, η περιοχή εκεί, ενώ στο κάτω στη Γάζα είναι φλατ, έρημο. Λοιπόν, πρώτη φάση είπαμε, τα, είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, με διεισδύσει, ομάδε τη Αγιερέτ, τη Αγιερέτ Ματκάλ, που είναι ειδικέ ομάδε καταδρομών και κάνουν επιχειρήσει ε, στοχευμένε, απαγάγουν ηγέτε, εκτελούν ηγέτε, είναι να απελευθερώσουν ομήρου. Ε, θα μπουν ο, ο Ισραηλινό στρατό κάποια στιγμή. Περιμένουμε, έπρεπε να είχαν μπει, αλλά. Όταν λένε... λέτε ο Ισραηλινό στρατό, εννοείται τα τεθρακισμένα ή και κάτι, σαν, μπορείτε... κάτι σαν τη μάχη του Ελλάδα, Λαμέν, δηλαδή. Η Όχι στρατηγία. τέτοια ακριβώ. Θα μπουν όμω μέσα, ακριβώ πώ θα είναι ο σχεδιασμό, ε, δεν ξέρουμε, αλλά εκτιμώ ότι θα αποκόψουν το νότιο τμήμα που είναι άμαχη και λοιπά με το βόρειο τμήμα για να κάνουν επιχειρήσει. Κάνουν του βομβαρδισμού για να έχουμε όσο το μείωση των απολειών από πλευρά αμάχων. Ε, τα άρματα δεν θα μπουν αν δεν έχει καθαριστεί το τοπίο μέσα στην πόλη. Θα προσπαθήσουν μετά να εξοδοτερώσουν τι, μου κάνει το όμως ακούνε... ότι η χθεσινή διείσδυση με αντιαρματικό στόχευσαν άρμα. Αυτό ίσω το κάνανε επίτηδε για να μην ανοίξουν το, το πέρασμα κλπ. Έτσι εκτιμώ, το κάνουν οι Ισραηλοί αυτό. Και λένε συγγνώμη, μα ξέφυγε. Λοιπόν, θα συνεχιστεί αυτή, θα είναι η πρώτη φάση, μέχρι να δουν ότι ελέγχουν την κατάσταση. Η δεύτερη φάση, αφού θα προσπαθήσουν να εξοδετερώσουν ό,τι έχει απομείνει, και η τρίτη φάση, ό,τι έχει απομείνει, είμαι μονομένο έτσι, ε, τρομοκράτε τη Χαμά και λέω τη λέξη τρομοκράτε σκόπιμα, διότι δεν μπορούν να του πούμε μαχητέ. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε οι μαχητέ των ΕΣΕ που σφάζανε τα όσοι αυτά απαγα, στο κοριό. Όσοι απαγάγουν ο ναι, και γυναικόπαιδα και, και, σκοτώνουν αμάχου, δεν είναι είναι μαχητέ. Κρίνονται από τι ενέργειέ του. Όταν, ε, σκοτώνει αμάχου, δεν είσαι μαχητή, είσαι τρομοκράτη. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη φάση. Μόλι δίνω ότι ηρεμεί η κατάσταση και αφού έχουν εξεντερώσει. Όπω είπαν αυτοί, τη, ε, τη χαμά και στρατιωτικά και πολιτικά. Τότε θα πάνε στην τρίτη φάση, όπου θα καλέσουν τα Ηνωμένα Έθνη την Παλαιστινιακή Αρχή. Πάρτε τη Γάζα, δεν θέλουμε να έχουμε καμία δουλειά εμεί. Ελάτε τα Ηνωμένα Αθηνά, βάλτε ο κλπ, και λοιπά, ό,τι θέλετε, κάντε και εμεί δεν έχουμε καμία εμπλοκή με τη Γάζα. Θα κάνουν στρατηγία, αν άκουσα καλά τον Γκάλαντ, θα κάνουν και μία ζώνη, βάθο βάθος, ναι, βάθος ενό χιλιόμετρου ναι, από τον φράχτη που υπάρχει σήμερα. Έτσι, no, no man's land. No Ακριβώ αυτό ναι, θα ναι. είναι. Στρατηγία. Από εκεί και πέρα θα κοιτάξουν να προωθήσουν ένα σχέδιο για τα, μαζί με την Δυτική Όχθη, δηλαδή με την, με την Παλαισιακή Αρχή, με σύνδεση αυτών με, ε, με, με ένα αέριο, ένα, ας το πούμε υπέργειο δρόμο ή τούνελ. Στρατηγία, δηλαδή, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, θα, όσο πιο γρήγορα μπορείτε, γνωρίζω ότι μπορείτε να, ναι. να, να, να το πείτε γρήγορα, είναι ποτέ δυνατόν μέσα σε δυο τρει μήνε τρομοκράτε, οι οποίοι είναι σε λαγούμια να εξολοθρευτούν από ένα στρατό 30.000 άνθρωποι. Δύσκολο, πάρα πολύ δύσκολο. Δεν ξέρω πώ θα το κάνουν θα το δούμε. Γιατί για να, γίνουν ό, για να γίνει όλο για... αυτό το σενάριο, πρέπει να μην υπάρχει ούτε ένα γι' αυτό και εγώ μολύγω και το έχω πει ότι τα χειρότερα τώρα έρχονται. Τώρα έρχονται, μάλιστα. Δυστυχώ. Λοιπόν, θα μπορούσαμε συζητάμε ώρες. Το θέμα δυστυχώς, είναι ναι. να συζητάμε ώρε. Το θέμα είναι και οι τηλεθεατέ μα να έχουν την υπομονή να ακούσουν για ένα πολύπλοκο θέμα. Το οποίο, επαναλαμβάνω, αφορά και τι δικέ μα ζωέ. Δεν είναι θέμα κάποιου φάζονται εκεί. Κάποιοι σφάζονται εκεί, αλλά επιπτώσεις δυστυχώς θα υπάρχουν και κοινωνικές και οικονομικές Είμαστε... και ανθρώπινε και στη δικιά μα uh, καθημερινότητα. Στο ίδιο σύμπλο, όπω λέμε γεωπολιτικά. Στο ίδιο σύμπλο και μα επηρεάζουν όλα αυτά άμεσα. Λοιπόν, κύριε, κύριε Ψήλο, κύριε Βαλτζόη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τι πληροφορίε. Πραγματικά ήταν θεωρώ πολύ επικοδομητική συζήτηση. Να είστε το καλά. ελπίζουμε κι εμεί.